Τουρκία και Ιράν λοιπόν μέσω οργανώσεων και εταιριών που χρηματοδοτούν καθίστανται απειλέ για το περιφερειακό και το παγκόσμιο σύστημα. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά και επί χάρτου με τον πολιτικό αναλυτή Γιάννο Χαραλαμπίδη, ο οποίος υπογράφει και το άρθρο στη σημερινή. Γιάννο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Υπάρχει λοιπόν, όπω περιγράφει, ένα φίδι με δύο κεφάλια. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο, αυτό τη Τουρκία και τη Σαντάτ. Πώ δράφει η εταιρεία, Ωραία. Βλέπουμε το χάρτη για να δούμε ακριβώς και να γίνει αντιληπτό πώς λειτουργεί το σύστημα πέραν και πέριξ των όσων συμβαίνουν στη Γάζα και στο Ισραήλ. Πρώτον, το βαθύ κράτη της Τουρκίας έχει εγκαθιδρύσει νομίμως, με βάση τους νόμους της τουρκικής δημοκρατίας, όσο δημοκρατία είναι, μια εταιρεία ανάλογη ή καλύτερη από αυτήν του Βάκνερ, του Πούτιν. Δηλαδή, παρέχει στρατιωτικές συμβουλές σε κράτη, όπως η Αλβανία και η Βοσνία η Εκπαιδεύει μισθοφόρου, του οποίου έχει χρησιμοποιήσει ήδη στη Συρία και στο Ιράκ, καθώ και στη Λιβύη, και ταυτοχρόνω ανοίγει τα πλοκάμια του σε ένα proxy war, δηλαδή σε ένα war με τα αντιπροσώπων, σε διάφορε περιοχέ όπου εξυπηρετούνται τουρκικά συμφέροντα, για να μην μπορεί να κατηγορηθεί το τουρκικό κράτο. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι βλέπουμε τη σημασία τη Τουρκία επί του χάρτου. Δηλαδή, διαθέτει βάσει στο Σουδάν, διαθέτει βάσει στην Αιθιοπία διαθέτει βάσει πλέον στη Λιβύη, διαθέτει στην Αλβανία και ελέγχει τα στενά τη Κωνσταντινούπολη, των Δαρδανελίων και απλώνεται μέχρι την Κύπρο. Άρα η Τουρκία μπορεί να έχει μια φθάδια έναντι των ΗΠΑ, αλλά γνωρίζει ότι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα στο ΝΑΤΟ μετά τι ΗΠΑ τη Αμερική. Άρα στην Ευρώπη, ΝΑΤΟ χωρί Τουρκία δεν μπορεί να υπάρχει. Και δεύτερον, επειδή υπάρχει ο πόλεμο με τη Ρωσία, όλη η Δύση γνωρίζει ότι η περιοχή εδώ στη Μαύρη Θάλασσα μπορεί να γίνει ανάσχεση μόνο από πλευρά τη Τουρκία. Άρα υπάρχει μεν η αντίληψη ότι η Τουρκία με την πολιτική τη έρχεται σε σύγκρουση πολλέ φορέ με τι ΗΠΑ της Αμερικής ή με την Ευρώπη και γενικότερα με την Δύση, αλλά λόγω τη γεωπολιτική τη θέση και τη σημασία των ενόπλων δυνάμειών τη συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό παράγοντα διότι ακριβώ η Κύπρο με την Ελλάδα δεν έχουν καταφέρει στο πλαίσιο του δόγματο να προσφέρουν στη Δύση ένα εναλλακτικό αμυντικό σύστημα ασφάλεια έτσι να αποδυναμώνεται ο ρόλο τη Τουρκία και ταυτοχρόνω λόγω τη αυτάδειά τη να μπορούν οι Αμερικανοί να στρέφονται προ εμά για να εξυπηρετηθούν τα δυτικά δι συμφέροντα και τα συμφέροντα ασφάλεια. Ταυτοχρόνω η Τουρκία μαζί με το Ισραήλ αποτελούν του δύο πυλώνε ασφάλεια των ΗΠΑ Αμερικής, αλλά ταυτοχρόνω η Τουρκία πώ ενεργεί. Ενεργεί σε μια συμμαχία και είναι οφθαλμοφανέστατη λόγω του Παλαιστινιακού μαζί με το Ιράν. Άρα, η δεύτερη κεφαλή του φιδιού είναι το Ιράν. Και βλέπουμε εδώ στο χάρτη πώ το Ιράν ελέγχει περιοχέ τη Συρία, του Ιράκ και στην Ιωμένη. Στρατηγικό στοιχείο, διότι είναι είσοδος είσοδο προ την Ερυθρά Θάλασσα και προ το ΣΟΕΣ, που είναι ένα από τα 8 ε, πιο σημαντικά choke παγκοσμίω. Οι choke points είναι τα σημεία διέλευση των εμπορικών και των ε, και των πολεμικών πλοίων και όποιο τα ελέγχει μπορεί να ελέγχει το παγκόσμιο σύστημα. Είναι αυτό που ελέγχει τι θάλασσε, ελέγχει το παγκόσμιο σύστημα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική είναι η μοναδική δύναμη που μπορούν να κρατούν ελεύθερα αυτά τα σημεία λόγω των αεροπλανοφόρων τα οποία διαθέτουν. Το Ιράν ελέγχει αυτό το σημείο εδώ και το σημείο στο Χορμού. Που σημαίνει ότι εάν επιχειρήσει να κλείσει αυτά τα δύο σημεία, τότε είναι αναγκασμένε οι ΗΠΑ να το χτυπήσουν. Το Ιράν όμω δεν έχει επί του παρόντο κανένα λόγο να εμπλακίσει άμεσο πόλεμο με το Ισραήλ ή με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Γιατί? Διότι διαθέτει και στη Συρία και στην Ιεμένη και στο Ιράκ, και θα δούμε τον επόμενο χάρτη, ε, παντού εντολοδόχου όπω η Χαμά ή Χισπολά που ενεργούν ε, για με δικό του όφελο. Ακριβώ. Και αυτό. Όπα. Ε... Έχουμε πρόβλημα με τον, με, τον επόμενο, με τον επόμενο χάρτη. Συνεπώς, η, η κατάσταση στην, στην περιοχή είναι αυτή, με δύο κεφαλές του Φιδιού. Θεωρώ ότι είναι ψευδέστηση να πιστεύει κάποιος ότι επειδή η Τουρκία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια αντιπαράθεση μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μειώνεται ο ρόλος της. Θα μειωνόταν ο ρόλος της εάν εμείς είμαστε γεωπολιτικά μέσα στο παιχνίδι. Τι πράττει η Τουρκία, προσοχή εδώ και έχει σχέση μαζί μα. Αυτή τη στιγμή φοβούνται ήδη οι Γερμανοί. Γιατί, διότι ο Ερτογάν ξεσηκώνει του ημάμιδε εντό τη Γερμανία. Άρα η Τουρκία δημιουργεί σε όλη την περιοχή τα λεγόμενα στρατηγικά σημεία. Πληθυσμού όπω η Παλαιστίνη, οι Τουρκοκύπροι nice. ή αλλού μουσουλμανικέ χώρε, έτσι ώστε να μπορεί να πιέζει και τη Δύση αλλά και τον μουσουλμανικό κόσμο, ανεδεικνυόμενο ο Ερτογάν σε ένα ηγέτη, ο οποίο ε, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί πολύ, πολύ εύκολα λόγω τη γεωπολιτική και γεωστρατηγική σχέση στην οποία διαθέτει η Τουρκία. Και μπορεί να προκαλέσει αποσταθεροποίηση. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννο Χαραλαμπίδη.